δίπλα μου τον αγαπημένο μου φίλο, το Στέλιο τον Παπαδάκη, ο οποίος είχαμε αφήσει ανοιχτό ένα ραντεβού το οποίο το κάνουμε σήμερα. Την προηγούμενη φορά μου είχε φτιάξει ένα καταπληκτικό χτένισμα, το οποίο πρέπει να ομολογήσω ότι όχι απλώς εντυπωσίασε εμένα και όλους τους υπόλοιπους που το έδανε, αλλά μου κράτησε και πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν είπαμε να κάνουμε μακιγιάζ. Θα δείξουμε νηφικό γενικά μακιγιάζ που μπορούμε να κάνουμε αν πάμε κάπου, έτσι. Ναι, δεν θα κάνουμε αποκλειστικά νηφικό μακιγιάζ, θα κάνουμε κάτι έτσι τώρα καλοκαιρινό, είναι έτσι τη μόδα. Θα μπορούσε να ήταν και νηφικό με μικρές διαφορές, ας πούμε. Ωραία. Εμείς λοιπόν τώρα θα δείξουμε βήμα-βήμα πώς μπορείτε και εσείς να κάνετε ένα τέτοιο μακιγιάζ. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, τι λες? Τι θα κάνουμε, λοιπόν. Καταρχήν ξεκινάμε το μακιγιάζ μας. Βάζουμε μια υδατική. Ωραία. Ελαφριά, όχι πολύ λιπαρή, για να μην βαρύνουμε το make-up και να μην φεύγουν μετά τα υλικά. Πρέπει να βάλουμε με δίκτυο προστασίας τώρα το τώρα καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι, ναι. Τώρα το καλοκαίρι μπορούμε να χρησιμοποιούμε δίκτυο προστασίας. Αυτή που χρησιμοποιείς την καθημερινή σου. Καθημερινή μας κρέμα. Έτσι, κρέμα, ναι, σωστά. Κρατάει και φρέσκο το μακιγιάζ για όλες τις ώρες. Οπότε μετά βάζουμε το make-up. Ξεκινάμε, αφού βάλουμε τη δυτική, ξεκινάμε το make-up. Εμείς έχουμε βάλει ήδη λίγο make-up. Δεν βάζουμε μεγάλη ποσότητα. Δεν είναι ωραίο να βάζουμε μεγάλη ποσότητα και να κάνουμε βαρύ το μακιγιάζ. Βάζουμε μικρή ποσότητα make-up. Προσέχουμε τον τόνο. Πρέπει να είμαστε κοντά στο δέρμα και του προσώπου και του σώματος. Και όπου έχουμε πρόβλημα, πανάδες ή σπυράκια, τονίζουμε λίγο τοπικά και το σβήνουμε καλά. Με το ίδιο χρώμα του make-up. Με το ίδιο. Όσον αφορά το concealer που βάζουν, πρέπει να βάζουμε concealer τώρα το καλοκαίρι. Βέβαια, πρέπει να βάζουμε concealer. Ωστόσο, πρέπει να προσέχουμε. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ τα ίδια προϊόντα που χρησιμοποιούμε το χειμώνα, τα ίδια το καλοκαίρι. Πρέπει να τα αλλάζουμε. Το concealer, για να είναι σωστό, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιούμε ένα κορέκτορα που λέμε. Γιατί αν βάλουμε σε μαύρους κύκλους άσπρο κονσίλερ, αυτό θα μας βγάλει ένα γκρι αποτέλεσμα. Μάλιστα. Υπάρχουν ειδικοί κορέκτορες στο εμπόριο που χρησιμοποιούμε, βάζουμε από κάτω, σβήνει ουσιαστικά, εξουδετερώνει ουσιαστικά το χρώμα του μαύρου κύκλου. Συνήθως στο μαύρο κύκλο, όταν είναι πιο έντονος, χρησιμοποιούμε ένα πορτοκαλί χρώμα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ναι, ένα πορτοκαλί κορέκτορα. Ωραία. Άρα, αφού έχουμε βάλει βάση. Θα δούμε πώς βάλαμε τη βάση και συνεχίζουμε με τι μετά. Βάζουμε μετά λίγο πούδρα. Βάζουμε λίγο για να μην έχουμε γυαλάδες και πιο πολύ επειδή είναι και αντιυδρωτικές. Τραβάνε τον υδρότα. Α, μάλιστα. Πούδρα, με πινέλο. Καταρχήν θα κάνουμε κάποια κοψίματα αρχικά, λιγάκι, με λίγο πιο σκούρα πούδρα, για να δώσουμε λίγο αυτό το καλοκαιρινό, λίγο το ηλιοκαμένο που τώρα στις γυναίκες όλες σας αρέσει. Και δείχνει και πιο ωραίο το πρόσωπο. Χρησιμοποιούμε πιο σκούρες πούδρες, λιγάκι, όχι πάρα πολύ. Πάμε να τονίσουμε μάτια. Ωραία. Το αγαπημένο μου. Θεωρώ ότι στο δικό μου πρόσωπο ταιριάζει να έχει έντονα μάτια. Ναι, ναι, ναι. Όμως υπάρχουν και γυναίκες που βλέπω που δεν μου αρέσει το έντονο στα μάτια τους. Δεν πάει σε όλες. Αυτό θέλω λίγο να μου πεις πώς καταλαβαίνουμε τι μας πάει. Συνήθως ξέρεις που δεν πάει στα πολύ ανοιχτό χρώμα μάτια. Δηλαδή όταν έχουμε έντονο, το έντονο πολύ, γιατί αγριεύει. Αν έχουμε γαλανό μάτι, περσινό μάτι, κοπέλες που είναι έντονα ανοιχτά τα μάτια τους, βάζοντας έντονο μαύρο, ας πούμε, μολύβι, που κάνουν πιο άγριο το βλέμμα, ενώ στα πιο καστανά μάτια, επειδή θέλουν, τους λείπει η ένταση από το χρώμα, ίσως θέλουν λίγο πιο έντονο βλέμμα. Εκεί χρησιμοποιούμε περισσότερο, τονίζουμε περισσότερο τα μάτια. Ωστόσο, μπορούμε να τονίσουμε για τα μάτια όχι χρωματικά, δηλαδή να κάνουμε ένα έντονο σμόκι, σκούρο. Μπορούμε να το τονίσουμε σαν σχήμα ή με τη βλεφαρίδα στα πιο ανοιχτό χρώμα μάτια. Ναι,
γωνία στο μάτι. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, νομίζω, για όλες τις γυναίκες. Mm-hmm. Θέλουμε να κάνουμε γωνία, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Κοίτα, δεν είναι δύσκολο. Απλά όπως έχουμε βάλει μολύβι, mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ σιλεφαρίδες πάνω, παίρνουμε μια σκούρα σκιά και σβήνουμε με το πινέλο mm-hmm. το μολύβι και μπλέκουμε mm-hmm. το μολύβι με τη σκιά. Το τραβάμε προς τα έξω mm-hmm. και ενώνουμε το σημείο mm-hmm. εδώ, το για το μεριά του ματιού, mm-hmm. με το πάνω. Mm-hmm. Και τραβάμε προς τα έξω. Mm-hmm. Και μετά μας βοηθάει το κόκαλο ουσιαστικά mm-hmm. να κάνουμε αυτή την κίνηση. Σωστά. Με αυτό, με τη γωνία, το βάθος ουσιαστικά που θέλουμε να δώσουμε στο μάτι, θα χρησιμοποιήσουμε μία σκιά, τις αρεσκίες μας, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε μία... Κεραμιδίζει, ροζίζει, μοβίζει, είναι ένα πράσινα. Άλλο τύπο. Πολλές γυναίκες θεωρούν ότι ανάλογα με, με αυτό που θα φορέσουν, ναι, πρέπει να κάνουν ανάλογο μακιάζ. Να. Αυτό δεν είναι μύθος, αυτό είναι λάθος. Συμβαίνει, αλλά όχι απόλυτα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε το πράσινο με το απόλυτο πράσινο στα μάτια. Αυτό είναι λάθος. Θα πάρουμε μία ανοιχτόχρωμη σκιά, mm-hmm. όχι απαραίτητα άσπρη, γιατί θα χτυπάει πολύ έντονη αντίθεση. Mm-hmm. Μία μπέζ, μία ιβουάρ σκιά mm-hmm. και θα βάλουμε στο σημείο κάτω από το φρύδι, mm-hmm. ώστε να ενώσουμε τις δύο σκιές μεταξύ τους και μετά με ένα ειδικό πινέλο. Mm-hmm. Αυτό θα το σβήσουμε όλο και θα το ενώσει και θα γίνει πιο ομοιόμορφο το αποτέλεσμα. Πάλι σκιά, έτσι. Πάλι σκιά και μολύβι μπορούμε mm-hmm. να χρησιμοποιήσουμε, ό,τι βολεύει τον καθένα. Πλέον σκιά είναι λίγο πιο μαλακή. Θα βάλουμε τις φλεφαρίδες μας. Ωραία. Θα βάλουμε μισές, δεν θα βάλουμε ολόκληρες. Mm-hmm. Τις έχουμε κόψει, mm-hmm. δεν θα βάλουμε πολύ μεγάλες, mm-hmm. για να μην βαρύνουμε πολύ το βλέμμα μας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι χρειάζεται. Πάρα πολύ εύκολα. Βάζουμε την κόλλα εδώ στη ράχη. Λιγάκι κόλλα, να τις περάσουμε και λίγο να τις βάψουμε, να τις ενώσουμε με τις δικές σου. Ωραία, οπότε τώρα βάζουμε ρούζ. Ωστόσο, τι κάνουμε. Θα ήθελες να βάλουμε λίγο eyeliner, ας πούμε. Εγώ, εσύ. Θα βάλουμε και λίγο eyeliner, τώρα στη μόδα είναι. Mm-hmm. Είπαμε, έχουμε πει, είναι τα 60's και στα μαλλιά και στα ρούχα. Βέβαια. Και στο μακιγιάζ. Τώρα, να βάλουμε λίγη γυαλάδα, που είναι στη μόδα πολύ και κάνει έτσι λίγο φρέσκο. Ναι, βάζουμε πάλι πολύ μικρή ποσότητα make-up perlé.
Όχι. Ρούζ. Λοιπόν. Τι ρούζ επιλέγουμε τώρα το καλοκαίρι? Κοραλί, ροζ, καφέ, μπρονζέ, όλα αυτά παίζουν. Ταιριάζει και με το μαύρισμα, ναι. Έτσι. Εντάξει, θα βάλουμε πάρα πολύ έντονο ρούζ. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα κάτι μεταξύ κοραλί, ροζ και θα τονίσουμε λιγάκι μετά από πάνω με μια τερακότα που δίνει γυαλάδα. Τελειώνουμε με χείλη, ναι. Τα οποία τα τονίζουμε ή όχι το καλοκαίρι? Βάζουμε ένα λιπλός ή μπορούμε να βάλουμε και χρώμα? Είναι στη μόδα τα πιο έντονα χείλη. Ωστόσο, επειδή έχουμε κάνει αρκετά έντονα τα μάτια μας, καλό θα ήταν τώρα να μην κάνουμε πολύ έντονα χείλη. Ωστόσο, δεν είναι και άχρωμα όπως ήταν κάποτε. Χρησιμοποιούμε συνήθως ένα περίγραμμα ή ροζ ή μπες κοντά στα χείλη, στο χρώμα των χειλιών. Και πολύ ελαφρύ, δεν κάνουμε έντονες αντιθέσεις. Και αυτό ουσιαστικά πάλι με το κραγιόν θα το σβήσουμε, να μην υπάρχει να μην είναι έντονο. Πολύ έντονο. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν είναι φορτωμένο. Μου αρέσει γιατί είναι έντονο, αλλά εγώ το νιώθω πολύ καλά επάνω μου. Είναι όλα αρμονικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Είναι αρμονικά. Είναι αρμονικά. Εμένα μου αρέσει πολύ. Αν σας αρέσει και εσάς αυτό το μακιγιάζ, δεν έχετε παρά να δείτε step by step όλο αυτό που κάναμε σήμερα και να το φτιάξετε, να κάνετε το ίδιο και επάνω σας. Και επίσης, άμα θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα κάνετε ένα super μακιγιάζ, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον Στέλιο του Παπαδάκη, το eventful.gr, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για το Στέλιο και να κάνει και επάνω σας ένα το ίδιο μακιγιάζ και νομίζω ακόμα πιο όμορφο.